Η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση είναι δύο από τις κορυφαίες διαδικασίες αυτής της αποκατάστασης. Η ηλεκτροδότηση, με την ενημέρωση που έχουμε ανά 2-3 ώρες από το ΔΔΕ, προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Υπάρχουν όμως νοικοκυριά και επιχειρήσεις πλέον. Στη Λάρισα εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο τους ποσοστό και στους υπόλοιπους νομούς. Αποκαθίστανται υποσταθμοί, όπως αντιλαμβάνεστε, για να αποκατασταθεί και η ηλεκτροδότηση σε όλα τα νοικοκυριά και σε όλες τις επιχειρήσεις. Εδώ φαίνεται ότι είναι μια διαδικασία που κινείται πιο γρήγορα. Ως προς την υδροδότηση, το πρόβλημα εντοπίζεται περισσότερο στις μικρότερες περιοχές. Ας πούμε, για παράδειγμα, στη Λάρισα εκδόθηκε ανακοίνωση ότι είναι ασφαλές το νερό. Εδώ λοιπόν αυτό υπάρχουν περιπτώσεις που θα γίνει άμεσα, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί λίγο παραπάνω, γιατί πρέπει να δοθεί σχετική έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία, από τους επιστήμονες, οι οποίοι θα πιστοποιήσουν ότι το νερό αυτό είναι ασφαλές για τους κατοίκους, για τους καταναλωτές. Κύριε Μαρινάκη, είναι πολύ σημαντικό το κόστος το οποίο αναφέρατε, γι' αυτό και δίνονται όσο το δυνατόν περισσότερα νερά στους ανθρώπους αυτούς. Εγώ θέλω να πω το εξής. Περάσαμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και έχουμε προφανώς εμείς πρώτη την υποχρέωση ως κράτος να αποκαταστήσουμε όσο το δυνατόν, αλλά αυτό το ταχύτερο δυνατό. Η μόνη υπόσχεση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι θα κάνουμε το καθήκον μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα εργαστούμε σκληρά για τους ανθρώπους αυτούς, ούτως ώστε να επιστρέψουν στους ρυθμούς της ζωής τους το συντομότερο δυνατό.